Κύριε Καλιά, να παρακαλέσω να προσέλθετε και εσείς στο βήμα. Ο άνθρωπος, νομίζω, στο επίκεντρο, έτσι δεν είναι? Ο άνθρωπος στο επίκεντρο, όπως πάντα. Το Α και άλλος, το Μέγα. Η αρχή νομίζω και το ότι ο κύριος Τσαούσογλου στο ξεκίνημα μας έδωσε μια πολύ ωραία πάσα, διότι αναφέρθηκε στο ανθρωπόκαινο και μάλιστα το άκουσα σχεδόν στο τελείωμά του. Το διάβαζα και εγώ αυτό και είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή την επίπτωση που ουσιαστικά έχουν οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες στον πλανήτη μας πια. Και με τέτοιο τρόπο που μπορεί να ορίσουν πια τις διαφορετικές περιόδους της πλανητικής. Μας απασχολεί και θα μας απασχολήσει πολύ στο επόμενο διάστημα. Είναι γεγονός. Είναι γεγονός. Καλημέρα σας και από μένα, λοιπόν. Αναφερόμενος... Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους διοργανωτές και για την πρόσκληση στο Quoting Forum 2023. Και ειδικά ευχαριστούμε και τον κύριο Τσαούσογλου για την πρόσκληση και την τιμή να μας συμπεριλάβει μέσα στους ομιλητές. Είναι γεγονός, λοιπόν, ότι και οι χημικές βιομηχανίες και οι βιομηχανίες οικοδομικών προϊόντων εν γέννη αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις. Και θα έλεγα, αν θα μπορούσαμε να κατηγοριοποιήσουμε αυτές τις προκλήσεις σε δύο βασικούς πυλώνες. Οι προκλήσεις αυτές, έτσι όπως εμείς τις βλέπουμε, αναφέρονται ουσιαστικά τόσο στα θέματα της απανθρακοποίησης, του sustainability, όλο αυτό το οποίο το έχετε ακούσει ίσως πάρα πολύ, έχει συζητηθεί αρκετά, αλλά είναι κάτι το οποίο έρχεται και θα έλεγα επίσης δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Όμως, από την άλλη πλευρά, αυτό ορίζει και μια καινούργια αγορά. Και μάλιστα, έχοντας κατά νου τις χημικές βιομηχανίες και στοιχεία σχετικά πρόσφατα από τις χημικές βιομηχανίες της χώρας μας, μπορούμε να δούμε κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που αφορούν την καινοτομία. Είναι από τους κλάδους βιομηχανίας μαζί με τη μεταποίηση ή στην πρώτη ή στη δεύτερη θέση, ανάλογα με τα χρόνια, σε ό,τι αφορά αυτό που λέμε R&D, την καινοτομία και την ανάπτυξη και το σχεδιασμό καινούργιων λύσεων και καινούργιων προϊόντων. Από την άλλη πλευρά, όμως, έχουμε και ένα προσωπικό, πάλι από σχετικά πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία, όπου, αν θυμάμαι καλά, η ηλικιακή ομάδα από 30 μέχρι 49 είναι αυτή η οποία ουσιαστικά απασχολείται σε θέσεις ευθύνης και όχι μόνο σε όλες τις χημικές βιομηχανίες της χώρας μας. Και η αμέσως επόμενη, με ποσοστά τα οποία προσεγγίζουν το 50%, η αμέσως επόμενη ηλικιακή ομάδα είναι αυτή η οποία είναι άνω των 50 ετών και η οποία είναι περίπου στο 20-22%. Προφανώς αυτά τα στοιχεία αλλάζουν ανά έτος. Την τάση είναι σημαντικό να δούμε. Πρακτικά, δηλαδή, πάνω από το 70% μιλάμε για ανθρώπους μέσης ηλικίας. Και εδώ είναι και μία μεγάλη πρόκληση, θα έλεγα. Για να επανέλθω στο θέμα της αειφορίας και θα πιάσουμε το θέμα της καινοτομίας και πώς αυτό σχετίζεται με τους ανθρώπους μας. Γνωρίζετε όλοι ότι υπάρχει ένας καινούριος κλιματικός νόμος. Γνωρίζετε για τον στόχο της κλιματικής, της ανθρακικής ουδετερότητας της Ευρώπης το 2050. Γνωρίζετε για το Fit for 55, το οποίο είναι η στόχη για μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος μέχρι το 2030. Όλα αυτά προέρχονται από το Green Deal, από το European Green Deal και προφανώς αφορούν και τις βιομηχανίες της χώρας μας, χημικές βιομηχανίες. Ενώ από την άλλη πλευρά έχουμε τον κλιματικό νόμο, ο οποίος ήρθε και ενσωμάτωσε όλες αυτές τις απαιτήσεις του Green Deal το Μάιο του 2022. Μέσα σε αυτή την λογική έχουμε κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα και απαιτήσεις, οι οποίες προκύπτουν για τις χημικές βιομηχανίες, αλλά δεν σχετίζονται μόνο με το European Green Deal, αλλά σχετίζονται και με το CSRD, δηλαδή με την καινούργια οδηγία για το CSR, Corporate Social και Governance, τα θέματα που πραγματεύεται η οδηγία, η διρεκτίβα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία προφανώς περιλαμβάνει και τα θέματα του sustainability. Μέχρι το τέλος του 2025, οι χημικές βιομηχανίες υποχρεούνται από το κλιματικό νόμο για να βγάλουν το πρώτο report
σε ό,τι αφορά τους ρήπους τους. Και αυτό, μάλιστα, το report θα εγγραφεί στην ΑΕΠΟ τους, στην έγκριση των περιβαλλοντικών όρων. Μιλάμε για χημικές βιομηχανίες, οι οποίες ουσιαστικά εργάζονται με περιβαλλοντική αδειοδότηση Α1 και Α2. Και αφού εγγραφεί στην ΑΕΠΟ τους, από εκεί και μετά, με αρχή το έτος 2026, αφού το πρώτο report θα έχει υποβληθεί το 2025 για όλα αυτά τα ζητήματα για τους ρήπους τους, απαιτείται και verification, επαλήθευση από ανεξάρτητο τρίτο. Από ανεξάρτητους λοιπόν φορείς, διαπιστευμένους, πιστοποίησης και επαλήθευσης, προκειμένου να τεκμηριώνονται αυτοί οι ισχυρισμοί στην πράξη μέσα από μια επιθεώρηση. Ταυτόχρονα, με τη CSRD έχουμε ένα ακόμα μεγαλύτερο κύκλο, όπου οι επιχειρήσεις πάνω από 250 άτομα και 10 εκατομμύρια ευρώ τζίρο υποχρεούνται επίσης να ραπορτάρουν για τα θέματα του CSRD μαζί με τις οικονομικές τους καταστάσεις για θέματα περιβάλλοντος, αειφορίας, governance και κοινωνικά ζητήματα. Μαζί λοιπόν με τις οικονομικές επιδόσεις υποχρεούνται σε αυτό το reporting. Συνεπώς, έχουμε ένα κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, θα έλεγα, το οποίο πλέον είναι εδώ, δεν θα έρθει, έχει έρθει, και η επενέργεια και η ενέργεια των επιχειρήσεων πρέπει να είναι άμεση, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν. Γιατί χρειαζόμαστε ανεξάρτητη επαλήθευση? Διότι ούτως ή άλλως μιλάμε για κλιματική ιδιωτερότητα, γιατί μιλάμε για greenwashing. Γνωρίζετε ότι ακόμη και σήμερα υπάρχει αρκετή παρουσία στην αγορά ισχυρισμών περί περιβαλλοντικής επίδοσης προϊόντων, η οποία δεν σχετίζεται με την πραγματικότητα ή δεν έχει ελεγχθεί και δεν έχει επαληθευτεί αν σχετίζεται με την πραγματικότητα. Δεν επαρκούν λοιπόν τα self-declarations πια. Θέλουμε επαληθευμένη ουσιαστικά επίδοση μέσα από ανεξάρτητους οργανισμούς, οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι για να κάνουν κάτι τέτοιο. Και παραδείγματα greenwashing και στο παρελθόν είχαμε πολλά και από μεγάλες εταιρείες στο εξωτερικό. Μπορεί να έχετε ακούσει προφανώς για τη Volkswagen και για, για τα θέματα των ψευδών ισχυρισμών για τους ρήπους. Unilever, Walmart και Nespresso, McDonald's έχουν κατά καιρούς βγει στην επιφάνεια θέματα greenwashing, δηλαδή περιβαλλοντικοί ισχυρισμοί, οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αυτό σημαίνει και εξαπάτηση καταναλωτή, όπως κατανοείτε και καταλαβαίνετε. Αυτό λοιπόν το ένα ζήτημα του θέματος της πιστοποίησης και της επαλήθευσης έχουμε από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά, αυτό που ανέφερα στο ξεκίνημα του λόγου ήταν το ζήτημα του προσωπικού και των ανθρώπων μας, όλων μας. Πολλές φορές όλοι μας δυσκολευόμαστε να ακολουθήσουμε το τι γίνεται στην πραγματικότητα και ποιες είναι οι καινούργιες εξελίξεις. Τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης είναι μέσα σε όλες τις, αν θέλετε, επιχειρηματικές δραστηριότητες και στην ζωή μας και στο κινητό μας έχουμε θέματα που προφανώς έχουν να κάνουν το artificial intelligence εδώ και πολλά χρόνια, ανεξάρτητα αν το κατανοούμε ή όχι. Λοιπόν, και ο τρόπος με τον οποίο ουσιαστικά το προσωπικό που απασχολούμε θα έρθει και θα ακουμπήσει την τεχνολογική εξέλιξη και θα συνεχίσει μαζί. Εδώ λοιπόν χρειαζόμαστε επίσης κατάρτιση, πιστοποίηση επαγγελματικών δεξιοτήτων, αλλά με έναν σύγχρονο τρόπο, όπου να μπορεί ο άνθρωπος, μια και το να μπεις σε φυσική αίθουσα σήμερα και το να κάτσεις για ώρες ή για ημέρες για να εκπαιδευτείς, προφανώς και δεν ανταποκρίνεται στη σημερινή πραγματικότητα. Λύσεις λοιπόν έξυπνες, ψηφιακές λύσεις κατάρτισης, συνεχούς επανακατάρτισης και πιστοποίηση επαγγελματικών δεξιοτήτων, και αυτές είναι λύσεις, αν θέλετε, που κι εμείς σαν όμιλος, η Τύφος Τριελάς είναι 30 χρόνια στην Ελλάδα, του χρόνου 30 χρόνια συμπληρώνουμε, και έχουμε άλλες 6 θηγατρικές και στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή, ενώ είμαστε θηγατρικοί της Tifos Tria Holding, που έχει παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες. Οι λύσεις λοιπόν υπάρχουν, οι απαιτήσεις υπάρχουν, η πληροφόρηση μπορεί να δοθεί, χρόνος ακόμα κάποιος υπάρχει, δεν είναι πολύς όμως. Ήδη θα σας πω ότι για τις πιο για τις βιομηχανίες οι οποίες έχουν
μεγάλο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και είναι πολύ ενεργοβόρες. Ήδη από φέτος έχει ξεκινήσει με βάση τον κλιματικό νόμο υποχρέωση για το report και την ανεξάρτητη επαλήθευση. Όλα αυτά λοιπόν τα ζητήματα είναι αρκετά σημαντικά και κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω για αυτή τη δυνατότητα να πούμε δύο πράγματα για αυτά που έρχονται και να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο και την υπομονή σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον κύριο Καλιά.